Πάμε λοιπόν τώρα στην Αλεξία Τασούλη, γιατί η Αλεξία είναι φανερό ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια από την Τουρκία να συνδεθεί η κυριαρχία των ελληνικών νησιών με την αποστρατικοποίησή της. Και μάλιστα όσο από την ώρα που έχει υπογραφεί και η συμφωνία μας, που έχει γίνει συμφωνία με τη Γαλλία, τόσο κλιμακώνουν και την πίεση. Πώς θα αντιδράει η Αθήνα, πώς μπορεί να τα αντιμετωπίσει η ελληνική πλευρά δηλαδή. Πράγματι, Πόπη, η Αθήνα, το Υπουργείο Εξωτερικών, καταγράφει μέρα με την ώρα τη στάση, μέρα με τη μέρα τη στάση της Τουρκίας, η οποία από την ώρα που υπογράψαμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία κλιμακώνει την πίεση και στρατιωτικά και διπλωματικά, με τελευταίο επεισόδιο αυτή τη νέα επιστολή που έστειλε ο Τούρκος μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, η οποία, Πόπη, αυτή η επιστολή σχεδόν εξ ολοκλήρου αφορά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Η Τουρκία δηλαδή συνδέει την κυριαρχία των ελληνικών νησιών με το αν θα είναι αποστρατικοποιημένα ή όχι. Η Αθήνα σε όλα αυτά δηλώνει ότι δεν θα αφήνει τίποτα αναπάντητο, είτε επί του πεδίου είτε διπλωματικά. Θα απαντήσει και σε αυτή την επιστολή του Τούρκου μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, ενώ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπογράφει διμερείς συμμαχίες, διμερείς συμφωνίες με όποιες χώρες θεωρεί ότι την ενισχύουν γεωπολιτικά. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, στις 21 Οκτωβρίου, ο Νίκος Ντένιας θα λάβει μέρος στη διάσκεψη που διοργανώνει στη Λιβύη η μεταβατική κυβέρνηση, ενισχύοντας το ρόλο της εκεί, παρά το γεγονός ότι και η Τουρκία έχει και ενισχυμένες στρατιωτικές δυνάμεις και επίσης διεκδικεί ένα ρόλο στη Λιβύη, Πόπη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξία.